Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Οι εκδόσεις Καστανιώτη και ο Ιαννός παρουσιάζουν το βιβλίο «Στη ρίζες του κακού» του Γιάννη Λούλη. Τα βιβλία θα τα βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ και ο συγγραφέας θα τα υπογράψει στο τέλος της εκδήλωσης. Θα θέλαμε τώρα να δώσουμε το λόγο στο συγγραφέα, κύριο Γιάννη Λούλη, που θα συντονίσει και θα μας παρουσιάσει και το υπέροχο πάνελ. Καλή συνέχεια. Το υπέροχο είναι από τον Καρτερό. Το υπέροχο ξεκινάει κατά ανάγκη από τον Καρτερό. Εννοείται. Δεν σωζόμαστε. Με τίποτα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη σημερινή σας παρουσία. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Είσαστε διάφοροι άνθρωποι από διάφορους χώρους. Καθότι έχω αρχίσει και γίνομαι τοπικιστής τα τελευταία χρόνια ζώντας στα νότια προάστια, το κράτος του Αλίμου, το κρατήδιο του Αλίμου είναι κυρίαρχο σε μένα. Είναι εδώ όλη η ομάδα των χειμερινών κολυμβητών, είναι ο δήμαρχός μας, οι άνθρωποι που διευθύνουν την παραλία της ακτής του Ηλίου. Να σας πω κάτι, αρκεί να έχουμε αυτό το κρατήδιο και είμαστε εντάξει, δεν μας απασχολούν τα άλλα. Κάπως πρέπει να επιβιώσουμε κι εμείς. Οι σημερινοί σχολιαστές είναι, ορισμένοι από αυτούς είναι και παραδοσιακοί περίπου, έτσι. Έχουμε γίνει θεσμικοί. Λοιπόν, ο Θανάσης Καρτερός, ο οποίος θα ξεκινήσει, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, τον οποίον τον αλλιεύσαμε και το θεωρούμε μεγάλη μας επιτυχία, με τον οποίον έχω συνεργαστεί και στο παρελθόν, πολύ αγαπητός, και έχουμε και κοινή διαδρομή στην Κύπρο, έτσι, εσύ να. Στο Πανεπιστήμιο, και εγώ βγάζοντας λεφτά. Κάνω κάτι πιο σοβαρό. Αλλάζουμε. Και ο Παύλος ο Τσίμας, που μου έκανε και τη μεγάλη τιμή να του παραχωρήσω μια συνέντευξη όλη την εκπομπή του για το βιβλίο και πραγματικά του είμαι πολύ ευγνώμων και ήταν... Πέρασα καλά, αυτό είναι το ουσιώδες τώρα. Κι εγώ. Ας περνάγαν κι άλλοι καλά που μας ακούγανε. θα κλείσω έτσι με μια λιγάκι πικρή νότα, αλλά... Το βιβλίο αυτό, όπως ξέρετε, είναι αφιερωμένο στον Αλέξανδρο Βέλιο. Ο Αλέξανδρος ήταν μαζί μας στην παρουσίαση του προηγούμενου βιβλίου. Και θα έλεγα ότι ως παρουσιαστής τότε είχε ταράξει τα νερά, έβαλε τη σφραγίδα του στη μνήμη μας. Όταν πρωτοπαρουσίασα τον εκδοθέν βιβλίο μου, το πήρα στα χέρια μου, συγγνώμη, έτσι έχω λίγο συγκίνηση. Η πρώτη σκέψη μου ήταν πως δεν θα μοιραστώ μαζί του όπως έκανα πάντα το βιβλίο. Γιατί με τον Αλέξανδρο ήταν από τους πρώτους που το έπαιρνε και πάντα το συζητάγαμε. Το διάβαζε γρήγορα και άκουγα τις παρατηρήσεις του. Το κενό από την απουσία του, πάντα υπαρκτό, πάντα επίπονο, είναι ακόμα πιο βαθύ όταν βγάζω ένα βιβλίο. Η αφιέρωση του βιβλίου στον ίδιο δεν αλλάζει την πραγματικότητα αυτή. Απλώς ό,τι του υποσχέθηκα το έκανα. Με όλη την αγάπη μου στον τόσο καλό και πολύτιμο φίλο μου. Λοιπόν, Θανάση, νομίζω... Καταρχήν... Δεν ξέρω αν είπα και την παρουσία του Δημάρχου του Αλίμου. Πρέπει να το πούμε. Το είπες. Ότι πάει να κάνει και κάτι τομές τώρα, οι οποίες δεν θα είσαι εσύ πολύ σύμφωνος, αλλά είναι σημαντικές. Πρώτο, τέτοια μου λέει. Πρώτα να σας πω, να σας αποκαλύψω ότι με βάζει να μιλήσω πρώτος, γιατί φοβάται να μιλήσω τελευταίος. Κατάλαβες. Δεύτερο, να σας πω ότι ο αείμνηστος Βέλιος την περασμένη φορά που μίλησε, πράγμα που απέφυγε λίγο πριν μας αφήσει, πράγμα που απέφυγε να αναφέρει ο κύριος Λούλης, μας εξήγησε γιατί πρέπει να υποστηρίξουμε με τα πάθους τον Αλέξη Τσίπρα. Σωστό. Σωστό. Θέλω επιβεβαίωση. Μην νομίζουν ότι κάνω προπαγάνδα με τον άνθρωπο. Λοιπόν, εγώ θέλω να εξηγήσω καταρχήν γιατί είμαι εδώ. Εγώ δεν συμφωνώ με τον Λούλη. Κατά βάση δεν συμφωνούσα ποτέ. Διότι ο Λούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στην αστική τάξη, έχει την αστική ιδεολογία, έχει ένα συντηρητισμό ενδυμικό. Ο Ρουσόπουλος έχει αρχίσει και αγριεύει. Εγώ θεωρώ ότι μια παρουσίαση ενός βιβλίου ή πρέπει να πέσουμε στις φιλοσοφίες ή πρέπει να έχει και ένα στοιχείο ψυχαγωγίας. Γιατί τα βιβλία του Λούλη, ιδιαίτερα όταν τα τελευταία χρόνια που έχει οριμάσει από κάθε άποψη, δεν είναι ας πούμε βιβλία διδακτικά, είναι βιβλία γραμμένα με ένα τέτοιο τρόπο που είναι γοητευτικά.
που είναι δηλαδή και ένα, έχουν ένα στοιχείο ψυχαγωγίας, έχουν ένα στοιχείο thriller. Γι' αυτό μου αρέσει τελευταία στο Λούλη, γιατί πριν ήταν πολύ καθηγητής, πολύ PhD, πώς το λέει, πολύ Cambridge και πολύ Essex. Λοιπόν, θα σας πω κάτι που δεν ανήκει. Υπάρχει μια εμπειρία κυβερνητική με αυτό το κράτος που μας παρέδωσε ο κύριος Ρουσόπουλος και οι άλλοι εκεί, η οποία λέει το εξής. Ακούστε τώρα, θα σας πω ένα μυστικό. Γίνονται, ας πούμε, διάφορες συσκέψεις εκεί, ξέρετε, υψηλού ενδιαφέροντες. Ρωτάει ο Καρτερός, που είναι όπως πάντα έτσι όπως είναι, αυτός τι είναι, κύριε Υπουργέ, ας πούμε, ο στρατηγός. Λέει ο Υπουργός, είναι δεξιός αλλά καλός. Ρωτάω μετά, ξέρω εγώ, αυτός ο πυροσβέστης τι είναι, είναι πασόκος αλλά καλός. Και λέω ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες τώρα στον κρατικό μηχανισμό. Οι δεξιοί, οι πασόκοι και οι αλακαλοί. Οι αλακαλοί, οι οποίοι, ας πούμε, συνεργάζονται. Ο Λούλης είναι σκέτος καλός. Τον ξεχωρίζω, δεν ανήκει στον κρατικό μηχανισμό, αλλά δεν είναι ούτε πασόκος ούτε δεξιός. Δεν ψάχνει, δεν μπορεί να βρει τι είναι, αλλά είναι ούτε αλακαλός. Τώρα, δεν είναι βέβαια. Ο Γιάννης σε όλα τα βιβλία, και με συγχωρείτε που μιλάω γενικότερα, επειδή έχω ασχοληθεί με όλα και με τον ίδιο, είναι φίλος μου και χαίρομαι που είναι φίλος μου, έχει μια ανατριχιαστική νυφαλιότητα στον τρόπο που γράφει. Και αυτό είναι καλό, δεν είναι αλλά καλό. Επίσης έχει υποτίθεται μια ουδετερότητα, δεν είναι ουδέτερος, είναι απεσιόδοξος. Έβλεπα τώρα, παιδιά, τα βιβλία του, τι έχει γράψει κατά καιρούς, τίποτα χαρούμενο δεν έχει. Λέει, η τραγωδία, οι συνέπειες της κρίσης, ο δρόμος προς την Άβυσσο, η χρεοκοπία του κομματικού συστήματος, η μεγάλη τιμωρία, πώς γκρεμίστηκαν τα κυρίαρχα κόμματα, η νέα πράξη της ελληνικής και οι ρίζες του κακού. Έχει μια απεσιόδοξη. Εμένα μου αρέσει αυτό. Εγώ βέβαια είμαι από το χαρακτήρα μου αισιόδοξο, αλλά μου αρέσει αυτό. Τι σου προσφέρει όμως το βιβλίο αυτό το συγκεκριμένο, που είναι και μια σύνοψη της μεταπολίτευσης? Σου προσφέρει αυτό που λίγα βιβλία στις μέρες μας προσφέρουν, γιατί συνήθως τα βιβλία, ιδιαίτερα αυτά τα βιβλία των πολιτικών αναλύσεων, μπορούσαν να έχουν για τίτλο «Εγώ» και να τελειώνει υπόθεση. Αυτό δεν το έχει ο Λούλης, το έχει ξεφύγει, έχει περάσει και τα 50 και έχει γίνει, ας πούμε, πιο ωρίμος και πιο φιλοσοφημένος. Σου προσφέρει μια ευκαιρία να σκεφτείς. Ο καθένας βέβαια από εμάς έχει τη δικιά του αφήγηση και για τη μεταπολίτευση και για το Σιμίτη και για τον Καραμαλή και για τους πάντες και για τον Τσίπρα κτλ. Σου προσφέρει όμως μια ευκαιρία να σκεφτείς κάποιες πλευρές που δεν τις είχες σκεφτεί. Και από εκεί και πέρα είναι ζήτημα του αναγνώστη, γιατί ο αναγνώστης επικοινωνεί με το βιβλίο με ο καθένας με δικό τρόπο, είναι να τις εντάξεις την αφήγηση τη δικιά σου και να την ή να αλλάξεις αφήγηση με το Λούλη. Δηλαδή, διαβάζοντας, ας πούμε, μερικά πράγματα, αυτά που λέει στο βιβλίο, ας πούμε, για τους ανθρώπους ορόσημα της μεταπολίτευσης, που είναι, ξέρω εγώ, ο Καραμαλής, που είναι ο Παπανδρέου, που είναι ο Σιμίτης, που είναι ο άλλος Καραμαλής και τα λοιπά, και στο τέλος ο Τσίπρας, αυτό το κακό που βρήκε τη χώρα. Μερικά πράγματα τα ήξερε, ας πούμε τα υποψιαζόσουν, ναι, τα ήξερε, είχε καταλήξει σε αυτά. Ότι αυτός ήταν λαϊκιστής, αυτός ήταν έτσι, αυτός ήταν αλλιώς, αυτός ήταν λίγος. Διαβάζοντας τον τρόπο όμως που με αυτή την υφαλιότητα, την ανατριχιαστική, ο Λούλης ανατάμει, δεν ξέρω πώς, ανατέμνει, δεν ξέρω πώς, ανατέμνει είναι σωστό. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φιλολόγους. Ανατέμνει την υπόθεση, για μερικά πράγματα πείθεσαι, μερικά πράγματα διευρύνεις τη σκέψη σου πάνω σε αυτά και μερικά πράγματα αλλάζει σκέψη. Ας πούμε εγώ, είχα πάντα πολύ κακή άποψη για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Γενάρχη. Διαβάζοντας το Λούλη όμως, και μεγαλώνοντας κι εγώ, κατάλαβα ότι είχε, ας πούμε, σε πολλά πράγματα μια πάρα πολύ θετική προσφορά. Μισή, αλλά πάρα πολύ θετική προσφορά. Δεν είχε ξεφύγει από τον εαυτό του τελείως, δεν ήταν ένας άλλος Καραμαλής, δεν πρόκειται να κάνω αποτίμηση του Καραμαλή. Πάντως μέχρι το 80 η ασφάλεια μας παρακολουθούσε. Αυτό είναι ένα, μια πλευρά που την είχε από πριν και τη συνέχισε μέχρι που ήρθε το Πασόκ κτλ. Από εκεί και πέρα έκανε κάποιες αλλαγές. Και ας περάσω σε κάτι συγκεκριμένο με το για το οποίο δεν ξέρω. Νομίζω ότι εγώ δεν έχω την ίδια άποψη. Εγώ έχω μια. Συχνά μιλάμε για τη μεταπολίτευση και ο Γιάννης λέει εδώ πώς και γιατί εκτροχιάστηκε η μεταπολίτευση. Εγώ δεν έχω τέτοια άποψη. Εγώ βλέπω με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλη προσοχή την άποψή του. Καταλαβαίνω σε πολλά πράγματα συμφωνώ. Πιστεύω ότι η μεταπολίτευση ήταν μια στρατηγική σημασία, τεράστια σημασία, συγκλονιστική σημασία για την ελληνική πολιτική ζωή και εξέλιξη αλλαγή, παιδιά.
Δηλαδή με τη μεταπολίτευση του 1974 για πρώτη φορά, και αυτό το χρωστάμε εμπολί στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και σε άλλους ηγέτες που ήταν τότε, μετά του Χαρίλου Φλωράκη εξαιρουμένο, γίνεται μια τεράστια τομή στην ελληνική ιστορία, την πολιτική. Η αστική δημοκρατία ως τέτοια, ως άρτιο όμως πολιτικό σύστημα, που δεν αποκλείει ανθρώπους, που δεν φακελώνει, που δεν κυνηγάει, που επιτρέπει να εναλλάσσονται τα κόμματα στην εξουσία χωρίς να γίνεται της κακομοίρας ότι ήρθαν οι ανθέλινες να καταλάβουν την εξουσία, γιατί αυτό έγινε με τον Γεώργιο Παπανδρέου, αυτό έγινε με το... Αυτό το πράγμα επικρατεί σιγά σιγά στη χώρα, και αυτό για μένα είναι μεγάλη εξέλιξη, μεγάλη κατάκτηση. Όσοι έχουμε ζήσει τη δεκαετία του 60, μερικοί από εμάς και λίγο τη δεκαετία του 50, αλλά μην το κάνουμε θέμα, μπορούν να καταλάβουν γιατί είναι τεράστια ανοησία αυτό που φωνάζουν διάφοροι ούλτρα επαναστάτες οι άλλοι, ότι έχουμε χούντα, είχαμε χούντα με τον ένα, είχαμε χούντα με τον άλλο κτλ. Είναι τεράστια κατάκτηση. Απ' την άποψη αυτή, πιστεύω ότι αυτό που ορίζουμε ως μεταπολίτευση είναι μια διαρκής εξελιχτική διαδικασία, η οποία γίνεται όμως σε μια καινούρια βάση από αυτά που γινόταν πριν. Από το κράτος κόμμα, από το κόμμα κράτος. Όχι ότι δεν υπάρχουν όλες αυτές οι παθογένειες που λέει ο Γιάννης. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος. Το γεγονός ότι φτάσαμε ο Καραμαλής να παραδίνει την εξουσία στον Παπανδρέου ήταν μεγάλη δουλειά. Ο Καραμαλής, ο γεννήτωρο εννοώ, της παραντάξεως. Το γεγονός ότι σήμερα μια πλειάδα πρώην κομμουνιστών ή καινήν κομμουνιστών είναι στην κυβέρνηση, χωρίς να γίνεται ούτε ο στρατός να κινητοποιείται, ούτε η αστυνομία να κινητοποιείται και το καθεστώς να κινδυνεύει μεταξύ μας, όποιος έχει μυαλό το καταλαβαίνει, είναι επίσης μια μεγάλη κατάκτηση. Απ' την άποψη αυτή, ενώ συμφωνώ με όλα όσα λέει, περίπου με όλα όσα λέει ο Γιάννης, εγώ έχω μια πιο αισιόδοξη άποψη, ας πούμε, για αυτό που ονομάζουμε μεταπολίτευση. Πιστεύω ότι ούτε εκτροχιάστηκε, ούτε τελείωσε. Ότι είναι μια καινούρια, ήταν μια καινούρια εποχή στην Ελλάδα, τη οποία η εξέλιξη συνεχίζεται και πήγε καλά γενικά. Όλα τα άλλα, τα στοιχεία, ας πούμε, τα βλαπτικά, τα τοξικά, τα παράδεκτα, τα παράνομα, τα άθλια, τα συμμορήτικα, είναι αληθινά. Εγώ όμως, πολλές φορές είπα, εγώ τέλος πάντων πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε, να του δούμε το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια μεγάλη αλλαγή, ότι χρειάζεται μια μεγάλη προώθηση, ότι χρειάζεται μια τομή στη συνέχεια, είναι φανερό, ταύτισε το σύστημα. Το πολιτικό σύστημα ταύτισε. Και αυτό έχει επιπτώσει στην οικονομία, επιπτώσει στην κοινωνία, αυτό οδήγησε στην κρίση κτλ. Όμως, μέσα από αυτή την αποτυχία, μέσα από αυτή τη χρεοκοπία, πιστεύω ότι θα γεννηθούν εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες θα αναγεννήσουν, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες θα προχωρήσουν την υπόθεση κτλ. Απ' την άποψη αυτή, εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά το βιβλίο του Γιάννη, θα δει ότι η Πενίσετε δεν μπορεί να ξεφύγει και από τον αστικό εαυτό του, βέβαια. Δεν μπορεί να πει ότι. Δεν μπορεί, ναι. Όπως εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω από τα δικά μου, δεν μπορεί να ξεφύγει και αυτός από τα δικά του. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο στο τελευταίο κεφάλαιο αντιμετωπίζει αυτό που ακολούθησε, εν πάση περιπτώσει, το 2015. Νομίζω ότι υπαινικτικά, δεν μιλάω για τον Τσίπρα, δεν μιλάω για τον Έτσι, δεν μιλάω για κανένα από αυτό. Μιλάω ότι υπαινικτικά μπορεί να καταλάβει κανείς ότι το ίδιο το σύστημα, η ίδια ελληνική κοινωνία που είναι μια ζωντανή κοινωνία, γεννάει δυνάμεις που θα το προωθήσουν, που θα το αλλάξουν, που θα το εκτοξεύσουν πάλι, που θα ξεκινήσει, ας πούμε, ένας νέος κύκλος. Ο οποίος θα είναι ένας νέος κύκλος της μεταπολίτευσης. Σας ευχαριστώ πολύ, πολλά είπα. Θόδωρος. Κρατάει σημείες. Ο Μεν Λούλης από αστική ευγένεια καλεί τον Καρτερό, αλλά αυτός από ό,τι βλέπω του αρέσει να κάνει παρέα με αυτούς. Έρχεται πάντα στα βιβλία. Λοιπόν, 24 Φεβρουαρίου 1981, η Αθήνα σύεται από ένα μεγάλο σεισμό. Ήμουνα μόλις 17 ετών και την ώρα του σεισμού, ένα λεπτό πριν, από τις 11 το βράδυ, και για πολλή ώρα συζητούσα με τον πατέρα μου στο σαλόνι του σπιτιού για κάτι που είχαμε δει στις ειδήσεις της κρατικής τηλεόρασης, τότε υπήρχε μόνο κρατική τηλεόραση, και συνέβαινε στην Ισπανία τις τελευταίες 17 ώρες. Ένας συνταγματάρχης, αντισυνταγματάρχης για την ακρίβεια, ονόματι Τεχέρο, φορώντας τρίκοχο καπέλο που προσέδιδε για έναν τόνο γελιότητα στη φιγούρα του, είχε εισβάλει στο κοινοβούλιο της χώρας του ως προπομπός πραξιοπηματιών, οι οποίοι, αφού προσπάθησαν να ανατρέψουν το δημοκρατικό καθεστώς, τελικώς παραδόθηκαν. Ο μεγάλος σεισμός
του 81, ήλθα να διακόψει μια συζήτηση που με είχε συνεπάρει και την οποία ξαναέφερα στο νου μου διαβάζοντας το βιβλίο του Γιάννη, γιατί περιγράφει ένα από τα περιστατικά που έγιναν εκείνο το βράδυ στο Ισπανικό Κοινοβούλιο. Ένας ηλικιωμένος βουλευτής, ο πρώην στρατηγός του Φράνκο Μανουέλ Γκουτιέρες Μεγιάδο, ήρθε στα χέρια με τους στρατιωτικούς που εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο. Ο στρατηγός με τον πρωθυπουργό Αντόλφο Σουάρες και τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ισπανίας Σαντιάγο Καρίγιο ήταν οι τρεις βουλευτές που εκείνο το βράδυ έσωσαν την τιμή των υπολείπων 350 που στον πρώτο κιόλας πυροβολισμό έσπευσαν να γονατίσουν κάποτε από τα έδρανα για να προστατευθούν. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που επέλεσα να ξεκινήσω τη δική μου παρουσίαση του βιβλίου για το οποίο συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα, αυτό το περιστατικό, το οποίο συνοψίζει με γλαφυρό τρόπο τα γεγονότα της μεταπολίτευσης στη χώρα μας και σε μία άλλη πολύ κοντινή σε εμάς χώρα που πέρασε βεβαίως μία πολύ πιο βαριά δικτατορία από τη δική μας. Αναζητώντας τις ρίζες του κακού, και εδώ μου δίνεται η πρώτη αφορμή να διαφωνήσω και να πω και εγώ την άποψή μου ότι δεν θεωρώ ότι είναι κακό αυτό που μας συνέβη μετά τη μεταπολίτευση, θα επιχειρηματολογήσω λίγο στο τέλος. Αναζητώντας τις ρίζες του κακού του Γιάννης Λούλης, χωρίς να το κατονομάζει, αναφέρεται σύμφωνα με το προλεχθέν παράδειγμα σε μία από τις βασικότερες, στο θάρρος του πολιτικού συστήματος ή, για να ακριβολογήσω, στο θάρρος των προσώπων που διεκδικούν το ρόλο του πολιτικού ταγού. Το βιβλίο περιγράφει συνοπτικά τα βασικά γεγονότα της μεταπολίτευσης, συνδέοντάς τα όμως, και αυτή είναι η σαφής πρωτοτυπία του, αποκλειστικά με τα πρόσωπα των ηγετών που κυριάρχησαν σε αυτή την περίοδο, κυρίως δε των πρωθυπουργών και των αρχηγών των κομμάτων. Η μορφή του ηγέτη προβάλλει ξεκάθαρα ως ετούμενο στο βιβλίο και επισημαίνει τη διαφορά και την ταυτότητα αυτών που οι περισσότεροι από εμάς σε αυτή την αίθουσα γνωρίσαμε είτε από τις πολιτικές τους είτε από κοντά. Οι προσεγγίσεις για τον καθένα εξ αυτών, κυρίως των πρωθυπουργών, ποικίλουν και σίγουρα δεν θα συμφωνήσουμε όλοι μεταξύ μας, όπως δεν θα συμφωνήσουμε όλοι με όλες τις επισημάνεις που κάνει ο Γιάννης. Όμως, παρότι αυτή η συζήτηση θα είχε μεγάλο πολιτικό και παραπολιτικό ενίοτε ενδιαφέρον, αν γινόταν, αφού θα μιλούσαμε και για ζώντες αλλά και για τεθνεώτες πολιτικούς, προσωπικά θα μείνω στα φαινόμενα εκείνα που αναδεικνύει ο Λούλης με αφορμή την ανάλυση των προσώπων και των πολιτικών αδυναμιών ή προτερημάτων που το καθένα από αυτά κατέθεσε στον πολιτικό στίβο της χώρας μας. Το πρώτο και μακράν κατά τη γνώμη μου πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο λαϊκισμός. Λαϊκισμός που δεν αφήνει ασυγκίνητους πολλούς από τους ηγέτες μας, όπως άλλωστε συμβαίνει και διεθνώς. Δεν είναι δικό μας προνόμιο ούτε μόνο δικό μας φαινόμενο. Το βιβλίο αναφέρεται ταυτόχρονα σε ορισμένες προσωπικότητες από τον ευρωπαϊκό και πέραν αυτού χώρο, οι οποίες στηρίχτηκαν και στηρίζονται στο λαϊκισμό προκειμένου να κερδίσουν εκλογές και να συνεχίσουν να κυβερνούν. Ο λαϊκισμός παροιμήν λαμβάνει χαρακτηριστικά πολωμένου λαϊκισμού, κατά έκφραση του Τάκη Παπά, συγγραφέα έργου που αφορά το Πασό και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σχετική αναφορά υπάρχει στο βιβλίο του Γιάννη Λούλη, σελίδα 76 και σελίδα 177. Πολωμένος λαϊκισμός ήταν μια έκφραση που χρησιμοποιεί ο Τάκης Παπάς επιτυχώς κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του συγγραφέα του σημερινού βιβλίου. Ο λαϊκισμός, φαινόμενο που σήμερα παίρνει τεράστιες διαστάσεις σε μια Ευρώπη που έχει μοιραστεί σε βόρειους και νότιους, σε εργατικούς και τεμπέληδες, σε ασφαλείς και ανασφαλείς, χαρακτηρίζεται από το συγγραφέα ως μια από τις σημαντικότερες πληγές της μεταπολίτευσης. Το πιο βασικό χαρακτηριστικό των λαϊκιστών είναι ότι εμφανίζονται να μονοπολούν την αντιπροσώπευση του λαού, γράφει, επικαλούμενος αναφορά ενός άλλου διανοητή της αριστεράς, του Άγγελο Ελεφάντη, στο βιβλίο που έγραψε 40 χρόνια πριν για την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία. Και λίγο πιο κάτω, οι λαϊκιστές στοχοποιούν πάντα κάποιο κατεστημένο. Αυτό το κατεστημένο παίρνει πολλές μορφές. Είναι η ολιγαρχία του πλούτου, η άρχουσα τάξη, κάποια ελίτ από τους τραπεζίτες έως τους τεχνοκράτες, τα μονοπόλια κλπ. Κλπ. Ως προς την εσωκομματική του συμπεριφορά, οι λαϊκιστές ηγέτες επικρατούν ως μοναρχική επιβολή, χρησιμοποιώντας πληθώρα αυλικών, τους οποίους αλλάζουν συχνά, όντες ανασφαλείς οι ίδιοι, αναλώνονται σε κινήσεις τακτικισμού που στόχο έχουν την διαιώνιση της εξουσίας τους περισσότερο από την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Λαϊκισμός και πόλωση πάνε μαζί. Τρέφουν το πολιτικό σύστημα και μαζί τις αυταπάτες εκείνων που θέλουν να εξαπατηθούν ή εξαπατώνται κατά σύστημα, κατά συρροή και δυστυχώς συχνά εξ ευηθείας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα βρήκα τη σύγκριση που κάνει ο Γιάννης Λούλης στις πολιτικές και στις συμπεριφορές μεταξύ Ανδρέα Παπανδρέου και Φρανσουά Μιτεράν.
Ο τελευταίος, μετά το πρώτο πειραματικό στάδιο, το οποίο αναπόφευκτα περνά κάθε νέα εξουσία, το είδαμε και στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο οχτάμινο περίπου, εξάμινο, έγινε ο Φρανσουά Μιτεράν, επανέρχομαι τώρα, ρεαλιστής, έπαψε να επικαλείται κάποιες αόριστες, αν όχι ανεδαφικές σκέψεις περί της σοσιαλιστικής προοπτικής της Γαλλίας και επέλεξε μια οικονομική πολιτική που θα βοηθούσε τη χώρα του να γίνει ακόμα ισχυρότερη. Αντιθέτως, ο Ανδρέας, παρά την ακαδημαϊκή του κατάρτιση περί την οικονομία, υπέτασε την πραγματικότητα στην ανάγκη της εκλογικής νίκης και της διατήρησης του μύθου ενός ηγέτη που ακούει το λαό και μόνο το λαό και πορεύεται με βάση τα θέλω του τελευταίου. Δεύτερη μεγάλη παθογένεια που αναδεικνύεται στο βιβλίο του Γιάννη Λούλη, καθαρά ελληνική αυτή σε σύγκριση με τις προηγουμένες δημοκρατικές της Δύσης, η διατήρηση ενός πελατειακού κράτους, το οποίο οδήγησε σε πλήρη σύνδεση κόμματος κράτους, αφού κυρίαρχη ήταν η αντίληψη της κατάληψης του δεύτερου διά του πρώτου, με διορισμούς κομματικών στελεχών στη διοίκηση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα εξουσίας που θα εξυπηρετούσε τους συμμετέρους, διαιωνίζοντας την εκλογή των ευνοούντων από τους ευνοούμενους τους. Οι προσπάθειες αλλαγής νοοτροπιών σκόνταφταν στους κομματικούς μηχανισμούς που διατηρούσαν πολύ υψηλά στην ατζέντα της ύπαρξής σου την εξουσία που σου δίνει η δυνατότητα του διορίζειν. Το lean και δεσμήν επικράτησε επί δεκαετίες και παρά τις προσπάθειες κάποιων από τους πρωθυπουργούς που διαφωνούσαν προσωπικά με τέτοιες συμπεριφορές και νοοτροπίες, δεν πατάχθηκε ακόμη και σήμερα πλήρως. Και πάντως σίγουρα η όποια πρόοδος σημειώθηκε στη διόρθωση αυτής της πολιτικής μας μειονεξίας έγινε κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης να περιοριστεί το ελληνικό δημόσιο κατόπιν πιέσεων της Τρόικας ή των θεσμών, όπως ονομάζονται σήμερα, μετά την επιτυχή κατάργησή της από την παρούσα κυβέρνηση. Το τρίτο και τελευταίο σημείο στο οποίο θα αναφερθώ αφορά κάτι που δεν περιλαμβάνεται τόσο έντονα σε αυτό το βιβλίο του Γιάννη Λούλη, αλλά κρύβεται πίσω από κάθε γραμμή του. Στις αρχικές του σελίδες, όταν περιγράφει τα των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης, αναφέρεται στο θέμα της προεδρικής ή προεδρευωμένης δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας ένα αφορισμό του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν τον κατηγόρησαν ότι έφτιαξε το Σύνταγμα του 1975 με σκοπό να γίνει κάποια στιγμή πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχε πει τότε πως εάν αυτό επιθυμούσε, θα έβαζε την απευθείας εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό και σίγουρα θα έβγαινε πανηγυρικά, τουλάχιστον στην πρώτη θητεία. Αν μάλιστα κάνουμε μια ιστορική υπέρβαση, τότε μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αντιγράφοντας τον Γολικό Σύνταγμα, θα πρότεινε επταετή θητεία του Προέδρου, άρα πολλά χρόνια στην εξουσία. Αυτό όμως είναι και θα παραμείνει στη σφαίρα της εικασίας. Εκείνο που εγώ θέλω να σημειώσω από την ενασχόλησή μου με τα κοινά, αρχηγός ως δημοσιογράφος από το 1981 έως το 2000 και στη συνέχεια με την πολιτική, είναι πως μείζον πρόβλημα κατέστη για τη χώρα μας η διαρκής προσφυγή στις κάλπες, οψέποτε ένας πρωθυπουργός νόμιζε πως μπορούσε να κερδίσει πιο εύκολα τις εκλογές ή να τις χάσει με τις μικρότερες δυνατές απώλειες ή στην πρώτη ευκαιρία μιας μεγάλης κρίσης. Έχω και άλλη φορά υποστηρίξει δημοσίως πως εάν υπήρχε η δυνατότητα να εξαντλείται η θητεία της Βουλής, μάλλον η επιβολή να εξαντλείται η θητεία της Βουλής, αν και ακούγεται λίγο αντιφατικό για δημοκρατίες αυτό, ωστόσο ισχύει σε άλλες χώρες, τότε πολλά από τα δεινά που επισυνέβησαν στη χώρα μας δεν θα είχαν επισυμβεί. Μπορώ να το αναλύσω για ώρα το θέμα, αλλά δεν είναι σίγουρα ο κατάλληλος χώρος και δεν έχουμε και τον χρόνο. Πώς συνδέεται όμως το βιβλίο του Γιάννη Λούλη με αυτή την άποψη που μόλις ανέφερα? Ο Γιάννης Λούλης επέλεξε να μιλήσει, όπως είπα νωρίτερα, κυρίως για πρόσωπα και να ταυτίσει τα γεγονότα μαζί τους, να αναλύσει τα γεγονότα επί τη βάση των αδραμιών ή των προτερημάτων του καθενός εκ των αναφερομένων πρωθυπουργών, αρχηγών κομμάτων και ηγετών. Ο ηγέτης διαδραματίζει αναμφισβήτητα σπουδαίο ρόλο στην ιστορία μιας χώρας και δει σε κρίσιμες περιόδους. Οι θεσμοί όμως είναι ή οφείλουν να είναι πάνω από ηγετικές προσωπικότητες. Ο θεσμός της εκλογικής διεξόδου και όχι της τετραετούς σταθερούς κοινοβουλευτικής θητείας, στην πράξη φάνηκε πως οδήγησε τη χώρα σε πολλά από τα διέξοδα που γνωρίζουμε καλά και περιγράφονται στο βιβλίο. Γιατί σε μια όριμη δημοκρατία οι θεσμοί διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο από τα πρόσωπα, εξαιρέσει φυσικά των περιπτώσεων κρίσεων. Οφείλουμε βέβαια να σημειώσουμε ότι στη μεταπολιτευτική περίοδο είχαμε και σημαντικές κατακτήσεις και επιτεύγματα, όπως την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εδραίωση της φιλελεύθερης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Θανάσης Καρτερός νωρίτερα και ουσιαστικά αποτελεί τη μείζωνα διαφορά της δημοκρατίας. Είναι η ανέμακτη μετάβαση η δημοκρατία. Αυτό ουσιαστικά επιτυχάνει πάνω από όλα τα άλλα. Η άνοδος του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων, που είναι σαφής. Είναι επομένως λάθος να αφορίζουμε στη λίβδη την πιο ομαλή και ευημερούσα περίοδο της σύγχρονης ιστορίας μας.
Αυτό που αξίζει να εντοπίσουμε όμως και το κάνει ο Γιάννης στο βιβλίο του, είναι ότι η ευημερία αυτή οικοδομήθηκε εν πολλής πάνω σε σαθρά θεμέλια. Η ύπαρξη ενός στρεβλού παραγωγικού οικονομικού μοντέλου, το οποίο οικοδομήθηκε κατά βάση από το ανδρεοπαπανδραϊκό Πασόκ της δεκαετίας του 80 και διατρέχει όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο, είναι η ρίζα του προβλήματος. Ένα μοντέλο το οποίο δεν βασίζεται στην παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα, αλλά στον παρασιτικό δανεισμό, στον καταναλωτισμό, καθώς και στη διαφθορά και στη διαπλοκή μεταξύ πολιτικής και επιχειρηματικής εξουσίας. Όποιος έχει χρόνο, φεύγοντας, εκτός από το βιβλίο του Γιάννη Λούλη, αν δεν το έχει ήδη διαβάσει, ας αγοράσει και το βιβλίο ενός σπουδαίου διανοητή, ο οποίος έφυγε νωρίς, του Παναγιώτη Κονδύλη. Αναφέρεται, είναι η πλανητική δημοκρατία μετά τον ψυχρό πόλεμο. Και ας το πάρει μόνο και μόνο για να διαβάσει το επίμετρο. Θα διαπιστώσει πως ένας σημαντικός διανοητής, ένας φιλόσοφος, ίσως ο καλύτερος Έλληνας φιλόσοφος του 20ου αιώνα, κατάφερε, όχι επειδή έριξε τα χαρτιά βεβαίως, ούτε γιατί είχε το προορατικό χάρισμα μοναχού του Αγίου Όρους, να δει τι θα γίνει στην Ελλάδα 25 χρόνια πριν. Η περιγραφή του Παναγιώτη Κονδύλη το 1992 για τα συμβαίνοντα στη χώρα μας σήμερα είναι ανατριχιαστικά επίκαιρη. Χωρίς να αμνηστεύω ούτε το κόμμα μου για λάθη και παραλήψεις, εάν θέλουμε να επιμερίσουμε τις ευθύνες, αυτές σίγουρα καταλογίζονται στη δεκαετία του 80 και γνωρίζουμε ότι τότε ο εκτροχιασμός της οικονομίας ήταν συγκριτικά μεγαλύτερος δυστυχώς από κάθε άλλη περίοδο. Έχουμε στη συνέχεια, και κλείνω με αυτό, ένα δίθεν εξχρονιστικό μοντέλο, το οποίο ουσιαστικά εδραίωσε ένα μοντέλο κρατικοδίαιτου παρεοκρατικού καπιταλισμού, το οποίο και εμπόδισε την απελευθέρωση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το οικονομικό υπόβαθρο της χώρας ήταν σαθρό εδώ και δεκαετίες. Επομένως, η ευθύνη είναι συνολική και βαραίνει όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά και την αριστερά, η οποία ουδέποτε αντέδρασε σε υπερβολικούς διορισμούς και παράλογες σπατάλες. Αντίθετα, υπήρχε μια διαρκής πλειοδοσία εκ μέρους της, πάντα στο όνομα του λαού, έννοια την οποία κατεξοχήν εργαλειοποίησε, ενώ παράλληλα πολεμούσε συστηματικά και λυσαλέα κάθε μεταρρύθμιση και ιδιωτικοποίηση, αντίστοιχες των οποίων ψηφίζει τώρα. Επομένως, υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα νοοτροπίας και θεσμών στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία, το οποίο υπερβαίνει τα επιμέρους πρόσωπα που κυβέρνησαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαλλάσσονται από τις όποιες ευθύνες του. Ένα σύστημα που, κατά τη γνώμη μου, αναδεικνύεται ως πρωτοτυπία στο βιβλίο του Γιάννη Λούλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για την πρόσκληση. Ήθελα να πω, και δεν το λέω από ευγένεια, γιατί με κάλεσε να είμαι παρόν στην παρουσίαση αυτή, να μετέχω σε αυτό το υπέροχο πάνελ, όπως προλογίστηκε. Παρακολουθώ, ο Γιάννης είναι φίλος μου. Το γνωρίζω πολλά χρόνια και νομίζω ότι τρέφουμε ένας για τον άλλον αισθήματα αγάπης και φιλίας. Συνεπώς δεν είμαι εντελώς απροκατάληπτος, αλλά επειδή τον παρακολουθώ από την αρχή, ο Γιάννης από τα μέσα της δεκαετίας του 90 αρχίζει να γράφει βιβλία, φαντάζομαι καθώς αρχίζει να ψυχανεμίζεται πως κάτι δεν πάει καλά. Πως το πολιτικό σύστημα αρχίζει να παρουσιάζει ενδείξεις σοβαρής ασθένειας. Το πρώτο βιβλίο φέρνει το δεύτερο το τρίτο το τέταρτο. Είναι βιβλία κυρίως πολιτικής ανάλυσης, αλλά ταυτόχρονα επειδή αναφέρονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, είναι κάπως σαν χρονικό αυτής της εποχής. Αλλά ακόμα το κυρίαρχο του βιβλίου είναι η πολιτική ανάλυση. Είναι η ανάλυση του πολιτικού φαινομένου, η αναζήτηση των πολιτικών αιτιών. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα ολοκληρωμένο χρονικό της μεταπολίτευσης. Δηλαδή, χωρίς, συγχωρήστε μου την υπερβολή, είναι ένα βιβλίο αντίστοιχο με το βιβλίο του Βεντήρη «Η Ελλάς 1910-1920» ή το βιβλίο του Δαφνή «Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων». Είναι ένα ολοκληρωμένο, όχι ουδέτερο, όχι αμερόληπτο, όχι υπερβατικό, γραμμένο από έναν ιστορικό που κοιτάει από μακριά τα πράγματα, από έναν πολιτικό επιστήμονα που παρακολουθεί και εντάσσεται στα γεγονότα, χρονικό αυτής της 45ετίας της μεταπολίτευσης. Δηλαδή, αγαπητέ Αθανάση Καστανιώτη, αν του αλλάζατε τον τίτλο, θα μπορούσε να είναι
Ένα βιβλίο αντίστοιχο με το βιβλίο του Βεντήρη και το βιβλίο του Δαφνή. Ένα βιβλίο αναφοράς για το χρονικό μιας κρίσιμης εποχής. Το οποίο μας οδηγεί στην ανάγκη να εκφέρουμε μια ετοιμιγορία για την εποχή την ίδια, η οποία δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται. Ο τίτλος σου δίνει την εντύπωση, δημιουργεί την εντύπωση στον αναγνώστη ότι απορρίπτει την μεταπολίτευση ως κακό. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το πνεύμα του Γιάννη, και πάντως συμφωνώ και με τον Θανάση και με τον Θόδωρο. Η μεταπολίτευση είναι κακό αν συγκριθεί με ποια περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Γιατί αν συγκριθεί με όλες τις άλλες από το 1832 σήμερα είναι καλύτερη. Η μεταπολίτευση έλυσε με μαγικά αποτελεσματικό τρόπο τη βασική κακοδαιμονία της προδικτατορικής Ελλάδας. Το στέμα, το στρατό, την πρεσβεία. Απέκοψε τη δημοκρατία από τους τρεις εξωτερικούς παράγοντες που την κρατούσαν εξαρτημένη από τον πόλεμο και ύστερα, από τον εμφύλιο πόλεμο και ύστερα. Και το έκανε με έναν τρόπο σχεδόν ανώδυνο, με έναν τρόπο που πέρασε σχεδόν απαρατήρητος. Και αυτή είναι η μαγική στιγμή της μεταπολίτευσης, η οποία όντως ολοκληρώνεται με την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, το 1980. Αυτή η πρώτη φάση της μεταπολίτευσης, που ταυτίζεται με τον Καραμαλή, γιατί ο Καραμαλής ήταν ο ηγέτης της χώρας, αλλά δεν είναι ο μοναδικός στον οποίο πρέπει να πιστωθεί το θαύμα. Όλο το πολιτικό σύστημα εκείνη την περίοδο συμμετέχει σε αυτό το πολιτικό θαύμα. Είναι το θαύμα της ελληνικής μεταπολίτευσης. Το γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία μας εδώ και 8 χρόνια ταρακουνήθηκε από έναν τόσο δυνατό σεισμό, και όμως οι θεσμοί της, ρηχοί, κουτσοί, προβληματικοί από πολλές απόψεις, παρόλα αυτά στάθηκαν όρθιοι, είναι μια απόδειξη ότι εκείνη η πρώτη εξαετία άφησε πίσω της κάτι στέρεο. Γιατί δεν ήταν βέβαιο το 2010, το 2011 και το 2012 ότι η βασική συνταγματική θεσμή, το πνεύμα του συντάγματος, θα άντεχε εκείνο το σεισμό. Τον άντεξε. Και αυτό πιστώνεται στην στιγμή της μεταπολίτευσης. Ακολουθεί η δεύτερη φάση της μεταπολίτευσης, που είναι η μακρά περίοδος που ζούμε τώρα, που είναι αμφίβολο αν στα αλήθεια πρέπει να τη λέμε μεταπολίτευση. Κατά τη δικιά μου άποψη, η μεταπολίτευση τελειώνει με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Αυτό που ζούμε από εκεί και ύστερα είναι απλώς η ιστορία μας. Η ιστορία μετά τη μεταπολίτευση, την οποία εξακολουθούμε να ζούμε. Εκεί αναζητούμε τις ρίζες διαφόρων κακών. Ο Γιάννης εντοπίζει δύο. Το πολιτικό σύστημα, δηλαδή αυτούς τους πειρατικούς μηχανισμούς που είναι στην πραγματικότητα τα κόμματα στην Ελλάδα. Δεν είναι κόμματα. Είναι κάτι σαν τους κοντοτιέρι της μεσαιωνικής Ιταλίας ή της μεταμεσαιωνικής Ιταλίας. Στρατοί μισθοφόρων γύρω από έναν χαρισματικό αρχηγό, οι οποίοι έχουν ανάγκη από έναν πόλεμο για να κατακτήσουν μια πόλη και να μοιράσουν τα λίτρα. Η πόλη, βέβαια, είναι το κράτος μας, είναι η ελληνική πολιτεία. Ο στρατός θέλει να την κατακτήσει, να μοιράσει τα λίτρα. Δουλειές, διορισμούς και κάτι για την άκρη. Αυτό είναι κατά βάση τα ελληνικά πολιτικά κόμματα της ύστερης μεταπολίτευσης. Κοντοτιέρι που πολεμούν γύρω από ένα μισθοφόρο και αν δεν έχουν έναν εχθρό, αν δεν έχουν πόλωση, αν δεν έχουν ασυμφιλίωτο διχασμό, τότε δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Οι κοντοτιέρι της μεσαιωνικής Ιταλίας τους τρώγανε ζωντανούς τους αρχηγούς τους, αν δεν τους έφτιαχναν γρήγορα τον επόμενο πόλεμο. Διότι χωρίς πόλεμο ήταν φτωχοί και άχρηστοι. Χρειαζόντουσαν έναν πόλεμο και έναν εχθρό. Να τον πολεμήσουν, μπορεί να τον αλλάξουν αύριο, αλλά χρειαζόντουσαν πάντα έναν εχθρό να τον πολεμάνε. Αυτή είναι η φύση των πολιτικών κομμάτων και αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι η μία ρίζα του κακού. Η άλλη ρίζα του κακού είναι το κράτος. Το ρηχό και ασυνεχές κράτος. Εμένα μου είναι συμπαθής, γενικά μάλλον είναι αντιπαθής, ο Τόμας Βίζερ, που ήταν πολλά χρόνια πρόεδρος του Eurogroup, σε μια συνέντευξη του Euroworking Group, σε μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα, είπε: αυτό που είναι η ρίζα του κακού στην Ελλάδα, το είπε με δικά του λόγια, είναι ότι εγώ, μόλις αλλάζει ο υπουργός του Υπουργείου Οικονομικών, όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους μιλούσα και έκανα δουλειά, δεν τους ξαναβλέπω πια, εξαφανίζονται. Και στη θέση τους έρχεται ένα καινούριο τσούρμο. Μερικές δεκάδες καινούριοι, οι οποίοι θα εξαφανιστούν επίσης, μόλις αλλάξει ο υπουργός και θα έρθουν άλλοι. Αυτό με απλά λόγια περιγράφει, νομίζω, τη βασική κακοδαιμονία, που είναι η δεύτερη ρίζα του κακού. Κατά κάποιο τρόπο παραπέμπει σε κάτι που έχει πει ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε μια ομιλία του στη Βουλή λίγο πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Είχε πει: η Ελλάς δεν είναι μία χώρα, είναι δύο. Είναι δύο Ελλάδες. Η Ελλάς που ζει από τη στήλη των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού και η Ελλάς που εισφέρει στη στήλη των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Την Ελλάδα την κυβερνάει πάντα η πρώτη Ελλάς.
Η Ελλάς που ζει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και γι' αυτό το κράτος είναι έτσι όπως είναι. Και όσες προσπάθειες έγιναν από διάφορους μεταρρυθμιστές να αλλάξει αυτό, συνήθως απέτυχαν με του πολύ. Τελειώνω. Θα μπορούσε να πει κανείς πολλές παρατηρήσεις. Υπάρχουν πολλά σημεία επιμέρους στα οποία μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Και εγώ διαφωνώ με πάρα πολλές εκτιμήσεις του Γιάννη. Επιμέρους εκτιμήσεις. Αλλά στη συνολική αφήγηση και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο συνθέτει αυτό το χρονικό της τεσσαρακονταετίας, υποκλίνομαι και βγάζω το καπέλο και λέω ότι αυτό μπορεί να είναι ένα βιβλίο αναφοράς για τα χρόνια που θα έρθουν και για τους ανθρώπους που θα θέλουν να καταλάβουν τι ακριβώς έγινε στην Ελλάδα από το 1974 μέχρι το 2018. Θα έχει συνέχεια, φαντάζομαι θα την γράψει. Τώρα, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Επειδή έχω το Θανάση τον Καρτερό δίπλα μου, να προσέχεις τι λες. Θέλω να καταλήξω με το εξής. Εγώ δεν είμαι τόσο ένθερμος θαυμαστής του Τσίπρα όσο ο Γιάννης Ολούλης. Παράλληλα, αλλά δεν ανήκω επίσης και στους ανθρώπους που τον βλέπουν και βγάζουν αναφυλαξία καθόλου. Εγώ πιστεύω, και κλείνω με αυτό, γιατί έχει μια διατύπωση στο βιβλίο και σε μια συζήτηση που είχαμε στο ραδιόφωνο μου το είπε, μου είχε πει ο Τσίπρας ήρθε για να μείνει. Δεν είναι αναλώσιμος. Εγώ λέω, δεν είναι βέβαιο ακόμα. Εάν η ιστορία τελείωνε εδώ, ο Τσίπρας ενδεχομένως θα έμενε στην ιστορία ως ένας υποσχόμενος γοητευτικός ζεν πρεμιέ που χάθηκε σε φτηνούς, άχαρους και άχρηστους ρόλους, που η ιστορία του θεάτρου δεν θα τον θυμάται. Έχει αυτή τη στιγμή ίσως την ευκαιρία, το λέω για να το ακούσει ο Καρτερός, να διεκδικήσει ένα ρόλο πρωταγωνιστή. Παράδειγμα, αφού του έσκασε στα χέρια η ιστορία του Μακεδονικού, θα μπορούσε, αντί να κάθεται όπως χαζά, αντιδικούν από χτες το βράδυ, σιγά δεν ήταν μεγάλη συγκέντρωση και τη συγκέντρωση ήταν αυτή. Τι ανοησίες. Αντιδικείς με το πλήθος, αντιδικείς με το αίσθημα. Αυτό που θέλεις να καταφέρεις να κάνεις, αν θες να είσαι πρωταγωνιστής, να πει: σας σέβομαι, υποκλίνομαι στο ότι κατεβήκατε, αφήσατε τα σπίτια σας και κατεβήκατε στον δρόμο, αλλά εγώ θα κάνω αυτό που θεωρώ ότι είναι εθνικό συμφέρον, θα το τελειώσω, θα με κρίνει ιστορία και θα με κρίνετε κι εσείς στις εκλογές. Τελεία και παύλα. Το λέω ως παράδειγμα. Ή έχει αυτή τη στιγμή μια υποχρέωση στους επόμενους μήνες να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις που η Τρόικα μας έχει επιβάλει για αποκομματικοποίηση του ελληνικού κράτους. Αντί να το κάνει με μισή καρδιά, έχοντας στο νου του την πρωταρχική συσσόρευση εξουσίας, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί τα τελευταία τρία χρόνια να κάνει, δηλαδή να βολέψουμε κανένα δικό μας, τον οποίο να κληρονομήσει ο Κυριάκος αν κερδίσει τις εκλογές και να του βάζει τρικλοποδιές και να είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε εμείς, να κάνει πραγματικά την τομή, να την κάνει πιστεύοντάς την. Αποκομματικοποίηση του κράτους. Με απόλυτα διαφανείς και συνενετικές διαδικασίες. Έτσι ώστε αυτό να μείνει κληρονομιά και στον επόμενο και ο επόμενος να μην μπορεί να το αλλάξει. Αν έκανε σε αυτό τον επίλογό του τέτοια πράγματα, θα μπορούσε Γιάννη να διεκδικήσει, αντί να περάσει ως ένας υποσχόμενος γοητευτικός δεν πρέπει μια που χάθηκε από τη σκηνή, ως κάποιος ο οποίος μπορεί και να μείνει ως πρωταγωνιστής στο ελληνικό πολιτικό δράμα. Αυτά Γιάννη μου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια. Να πεις βεβαίως. Επειδή προκλήθηκα θέλω να πω κάτι. Πρώτα θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο γίνονται ευγενείς κριτικές κατά της αριστεράς και της κυβέρνησης. Για παράδειγμα ακούσαμε από τον Θοδωρή ότι είχε λάθη και παραλείψει η Νέα Δημοκρατία. Μας τσάκισε η Νέα Δημοκρατία από το 1974 με διάφορα πράγματα, αλλά ας τα πούμε λάθη και παραλήψεις. Ενώ ο Θοδωρή για την αριστερά ήσουν πάρα πολύ. Έκανε λυσαλέα αντίδραση αριστερά στις μεταρρυθμίσεις του 30%. Ήταν η έκφραση της μεσχόλης. Δεν θα συμφωνήσω. Όποιος συμφωνεί με γεια του με χαρά του. Η αριστερά έκανε λάθη, είχε λάθη και παραλήψεις. Τόσο η δεξιά όσο και το Πασόκ, θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Όχι μόνο οδήγησαν την Ελλάδα εκεί που την οδήγησαν, επιμένουν. Επιμένουν, μια στοιχειώδη αυτοκριτική δεν υπάρχει από αυτούς. Ο Γιάννης είναι πολύ. Σε αυτό συμφωνώ με τον Γιάννη. Μια στοιχειώδη αυτοκριτική, τι έγινε, τι δεν έγινε, πώς έγινε, δεν υπάρχει. Ο Καραμαλής φταίει τη δεκαετία του 80, υπόθηκε εδώ από τον Θόδωρο. Για τους άλλους φταίει το Πασόκ, για τους αυτούς φταίει η δεξιά και τα ίδια και τα ίδια. Παρέλαβε τα σκατά ο Τσίπρας. Τα καθαρίζει, μυρίζουν τα χέρια του. Θέλω να πω κάτι και για τον φίλο μου τον Παύλο.
έκανε μια μεγάλη τομή και του την έφαγε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός. Ότι για πρώτη φορά στην ιστορία έγινε νομοθετικά, ρυθμίστηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου να είναι μόνιμος, να μην αλλάζει. Έγινε αυτό, δεν έγινε? Έγινε. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν βρίσκουν κάποιον να συνεννοηθούν όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Η διαδικασία δεν είναι καλή, η διαδικασία, μην το συζητάτε, δεν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτή, το μπορεί να είναι, αλλά καλή. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για το κράτος. Δεν λέω εγώ ότι έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος, να τελειώσω με κάτι θετικό, παιδιά, που είναι αλήθεια. Αυτό που είπε είναι αλήθεια, δεν είναι ζεμπρεμιέ ο Τσίπρας, τον αδίκησε ο Παύλος. Ζεμπρεμιέ είναι ο Κυριάκος. Αλλά ο Τσίπρας ακόμα ένα ερωτηματικό. Ο Τσίπρας πήρε μια κατάσταση υποκαθεστώς εκβιασμού, έκανε τεράστιες παραχωρήσεις, υποχωρήσεις, συμβασμούς, είναι αλήθεια. Υπηρετεί αυτή τη στιγμή εμπολής μια πολιτική που δεν είναι δικιά του. Αποδείχτηκε, ο Βίζερ που τον ανέφερες πριν, είπε απροσδόκητα, δεν ξέρω, πες το σε αγγλικά που είσαι καλός του κολεγίου, απροσδόκητα συνεπείς τις μεταρρυθμίσεις, πιο πολύ από όλους τους άλλους. Οι δεξιοί είπαν ότι είναι κολοτούμπας επειδή είναι συνεπείς τις μεταρρυθμίσεις. Ωραία. Με όρους αυτούς πολιτικούς και καταγγέλνουμε το λαϊκισμό κατά τα άλλα. Αυτή είναι η πολιτική όρη. Ψεύτης, κολοτούμπας, αρχιψεύτης, επιπόλαιος, εθνικά ανεύθυνος κτλ. Λέω όμως το εξής και θέλω να κλείσουμε αυτό. Ο Τσίπρας είναι ένα ερωτηματικό στο οποίο δεν έχει δοθεί απάντηση, γιατί εμπολής, λέω, υπηρετεί μια άλλη πολιτική. Απ' την ώρα, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, η πολιτική θέλει λεφτά. Και τώρα όλα τα πάντα καθορίζονται μέχρι και τα περίπτερα, πώς λειτουργούν, καθορίζονται απ' έξω. Απ' την ώρα που θα τελειώσει, εν πάση περιπτώσει, κατά κάποιον τρόπο, τότε το ερώτημα Τσίπρας θα δούμε τι απαντήσεις παίρνει. Όταν θα μπορεί δηλαδή σε κάποιο σημαντικό βαθμό, σε κάποιο αξιοπρόσεκτο βαθμό, σε κάποιο αξιόλογο βαθμό, να ασκεί μια πολιτική την οποία θα, εν πάση περιπτώσει, θα τον εκφράζει. Η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν θα επιβάλλεται από τους θεσμούς, από την Τρόικα ή από το Κουαρτέτο. Μέχρι τότε, νομίζω, πρέπει να, με μια προσοχή, με μια σύνεση, με μια ψυχραιμία και με μια ηρεμία να περιμένουμε, κανείς δεν περιμένει στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να το κρίνουμε τον Τσίπρα, πρέπει πραγματικά να δούμε ποια πολιτική θα ασκήσει όταν θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει πολιτική. Αν θα έχει το θάρρος να κάνει μεταρρυθμίσεις στο κράτος, αν θα έχει το θάρρος να κάνει μεταρρυθμίσεις στην κοινωνία, στη δημοκρατία, στο σύνταγμα που θέλει κτλ. Αυτά. Να πω κάτι, Γιάννη. Γιάννη, να πω κάτι. Λέω, ήθελα να επισημάνω στο Θανάση ότι υπάρχει μια αντίφαση. Μπρέβο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η 40ετία της μεταπολίτευσης είναι μια θετική περίοδος που δεν πρέπει να την αφορίζουμε και ταυτόχρονα να λέμε ότι οι δύο πολιτικές δυνάμεις που κυριάρχησαν σε αυτά τα 40 χρόνια είναι σκατά για πέταμα. Όχι, δεν γίνεται. Οδήγησαν σε αυτό που ζούμε σήμερα. Είναι σατανάδες. Δεν είναι σατανάδες. Οδήγησαν με μια. Και επειδή είπε για το κράτος, θα σκοτωθούμε τώρα, έχει ενδιαφέρον. Επειδή είπε για το κράτος ότι είναι ρηχό και τα λοιπά, το έφτιαξαν. Τους εξυπηρέτησε. Το φτιάξαν, το κατασκευάσαν. Δεν το έκανα εγώ. Δεν βρέθηκε ένα κράτος ρηχό. Σιγά. Και οι δυο αυτές δυνάμεις έχουν σοβαρότατες ευθύνες. Δεν το κάνουμε παράθυρο τώρα και μιλάμε ένας πάνω στον άλλον. Έχουν σοβαρές ευθύνες για το πού οδηγήθηκε η χώρα στην κρίση. Ούτε ναι. Σατανάδες είναι, ούτε διάβολοι είναι, ούτε προδότες είναι, ούτε τίποτα. Και για να τελειώσω. Αυτή είναι η μία αντίφαση του Θανάση που ήθελα να. Και το δεύτερο που θα ήθελα να το επισημάνω είναι ότι εγώ δεν ήθελα να μιλήσω για το παρελθόν αυτής της τριετίας, γιατί η κριτική του Γιάννη με βρίσκει σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο. Αλλά αν εμένα κάτι με ενοχλούσε στον τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε την εξουσία, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ένα κόμμα της αριστεράς διεκδίκησε την εξουσία μεταμφιεσμένο σε ένα κόμμα της δεξιάς, του ΣΑΝΕΛ, άκουγε στη γοητευτική προσωπικότητα και εμφάνιση και φωνή του Τσίπρα. Και άκουγε τον λόγο του καμένου από πίσω, διότι τα συνθήματα ήταν ίδια, η ανάγνωση του κόσμου ήταν ίδια, η ερμηνεία της κρίσης ήταν ίδια και η συνταγή έξοδο από την κρίση ήταν ίδια. Αυτό ήταν το ένα που εμένα με ενόχλησε, διότι θεωρώ ότι η αριστερά είναι παιδί του διαφωτισμού της εποχής των φώτων και δεν πρέπει να υποκύπτει στον ανορθολογισμό, έστω και για τον ιερό σκοπό να διεκδικήσει την εξουσία. Και δεύτερον, ότι πριν φτάσουμε στο σημείο τώρα που ελπίζουμε να γίνουν το μέσο κράτος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ υπέκυψε στον πειρασμό να καταλάβει το κράτος. Έκανε και αυτό στην δική του πρωταρχική συσσόρευση εξουσίας. Και όπως λέει ο Μάρξ, η πρωταρχική συσσόρευση είναι κάτι βρώμικο και όχι πολύ καλέσθητο και όχι πολύ ευχάριστο να το βλέπεις. Η εξουσία είναι σαν τα λουκάνικα,
Όταν τα τρως ενδεχομένως είναι ευχάριστα, αλλά δεν πρέπει ποτέ να βλέπεις πως φτιάχνονται. Αφού ο Παύλος θύμισε αυτή την πολύ ωραία και επιτυχημένη φράση του Μπίσμαρκ για τα λουκάνικα και την πολιτική εξουσία, γιατί αυτός το είχε πει, εγώ θα πω δύο πραγματάκια μόνο. Η κυβερνόσα και κυβερνητική αριστερά έχει ένα πρόβλημα. Επί πολλά χρόνια, κυρίως το μηντιακό σύστημα τη χάιδεψε. Εγώ ήμουν δημοσιογράφος 20 χρόνια. Δεν υπήρχε κριτική προς την αριστερά, γιατί βεβαίως η αριστερά εκπροσωπείται από δύο μικρά κόμματα, το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού, μετά έγινε ΕΑΡ, μετά έγινε συνασπισμός ένα κόμμα. Πάντως ήταν δύο μικρά κόμματα, οι απόψεις των οποίων στη Βουλή ή κυρίως στα τηλεοπτικά πάνελ ακούγονταν, οι δημοσιογράφοι τις άκουγαν άλλοτε ευχάριστα, είτε γιατί πολλοί από αυτούς προήρχονται από την αριστερά, άλλοτε διότι άφηναν να περάσει, δεν είχε νόημα να αντιπαρατεθείς με ένα μικρό κόμμα, αντιπαρατήθησε με το μεγάλο κόμμα και την αντιπολίτευση στην εξωματική. Οπότε τώρα που έχει γίνει η κυβερνόσα, η αριστερά δεν μπορεί να ακούσει την κριτική. Σου πετάει 9 βέλη και άμα τολμήσει να σηκώσει το πρώτο και να το γυρίσει πίσω, εκνευρίζεται. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το παρατηρεί κανένας και αντιλαμβάνομαι, εγώ μπορώ να το ερμηνεύσω. Βρέθηκα, το έφερε η μοίρα, η τύχη, όπως θέλετε πείτε το, σε μια θέση στην οποία είχα τη δυνατότητα να παρακολουθώ ενώ στην πολιτική τα συμβαίνοντα εντός των σαλονιών, εντός των παρασκηνίων, έξω από τη χώρα μας και το καθεξής, νιώθεις κάποια στιγμή ότι προσπαθείς να κάνεις κάτι και δέχεσαι επίθεση από όλους και ότι δεν σε καταλαβαίνουν. Κάπου εκεί βρίσκεται η αριστερά. Πρώτα βέβαια πρέπει να καταλάβει η ίδια τον εαυτό της. Για την περίφημη κολοτούμπα που ανέφερε μόνος το Θανάσης. Δηλαδή, τι να πούμε περισσότερο εμείς, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Γιατί με την ίδια λογική που λες, μα δεν ζητάτε ένα συγγνώμη. Εάν το δούμε τώρα σοβαρά, όταν διαπιστώνει κανένας ένα πρόβλημα και το λέει και είναι μέλος, στέλεχος ενός οποιοδήποτε κόμματος από τα δύο μεγάλα κόμματα και λέει τα λάθη τα οποία έγιναν, αναδεικνύοντας και τα καλά και τα κακά. Πρέπει να το κάνει και αριστερά αυτό. Δεν μπορεί να περιμένει μόνο από τους άλλους αυτοκριτική. Έχει πλέον παρελθόν η κυβέρνηση, Θανάση. Έχει πλέον παρελθόν, είναι 3 χρόνια. Και θα κρίνεται και αυτή. Σωστό. Ευχαριστώ. Γιάννη, το κάναμε. Όχι, όχι, μια χαρά. Νομίζω. Συγγνώμη. Όχι, όχι, Γιάννη. Όπως έλεγε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος, American Bar. Όχι, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Συγγνώμη, Γιάννη. Να σου πω, ζωντάνεψε το πράγμα. Εγώ θα το έκανα πιο αγγλοσαξονικό, οπότε μια χαρά. Βάλατε ωραίο μεσογειακό τέμπο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτή η παρουσίαση συγκεκριμένη από τις λίγες φορές που είχα ένα κάποιο άγχος και έχω κάνει πάμπολες παρουσιάσεις. Ο λόγος που είχα άγχος είναι διότι είναι ένα βιβλίο 400 σελίδων και είναι ένα βιβλίο που καλύπτει πάνω από 4 δεκαετίες. Και πώς μπορείς στο τέλος εσύ να συνοψίσεις αυτό το βιβλίο για να μην σας κουράσω κιόλας. Και να μην επαναλάβω πράγματα που λέω στο βιβλίο και σίγουρα θα μπορούσα να είχα κάνει τη σύνοψη παίρνοντας το τελευταίο κεφάλαιο που είναι το συνοπτικό αφήγημα της μεταπολίτευσης και να συνοψίσω αυτό. Αλλά αυτό δεν έχει νόημα γιατί αυτό αφορά εκείνον που διάβασε το βιβλίο και πώς το έχουν διαβάσει το βιβλίο. Άρα έπρεπε να κάνω κάτι καινούριο. Λοιπόν, υπάρχει μία δυσκολία στο συγγραφέα να κόβει. Η τάση του είναι να θεωρεί ότι γράφει είναι σημαντικό. Άρα, για να πας μέσα σε λίγα λεπτά, θα πρέπει να αποφασίσεις ότι κάποια πράγματα δεν είναι τόσο σημαντικά. Λοιπόν, αυτή είναι μία δυσκολία. Το άλλο πλεονέκτημα είναι ότι σαν συγγραφέας ξέρεις καλά την ανατομία του βιβλίου σου. Άρα, εκεί πρέπει να χρησιμοποιήσεις τον Ιστέρι και να κόψεις ό,τι χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω τώρα, νομίζω ότι έχω κάνει μια προσπάθεια να κόψω ό,τι μπορώ και ελπίζω η εγχείρηση να πετύχει. Και μέσα από αυτά ουσιαστικά να υποστηρίξω την άποψη την οποία έχω για τις ρίζες του κακού και τον εκτροχιασμό της μεταπολίτευσης. Δεν έχω, πρέπει να σας πω την αλήθεια, καμία ιδιαίτερη διάθεση να είμαι επιοικής προς τη μεταπολίτευση. Αντίστοιχες μεταπολιτεύσεις έχουν γίνει και σε άλλες χώρες. Δηλαδή ξαφνικά εμείς ανακαλύψαμε ότι ξαναφέραμε τη δημοκρατία. Άλλες χώρες, οι οποίες δεν είχαν καθόλου δημοκρατία, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, χειρίστηκαν τη δική τους μεταπολίτευση πολύ καλύτερα από τη δική μας. Δηλαδή, σε σύγκριση, η διαφορά είναι κεφαλαιώδης.
παρόλο ότι εμείς αποκαταστήσαμε τη δημοκρατία πολύ πιο ομαλά από αυτούς. Η μεταπολίτευση έχει δύο στάδια και νομίζω ότι καμιά φορά τα μπερδεύουμε. Το πρώτο στάδιο είναι η σταθεροποίηση της δημοκρατίας. Πράγματι είναι παγκόσμιο το μοντέλο μας, πολύ καλύτερο από τις Ισπανίες και τις Πορτογαλίας. Ο Θόδωρος αναφέρθηκε στο πραξικόπημα, την απόπειρα πραξικοπήματος στην Ισπανία. Η Πορτογαλία κόντεψε να ανατραπεί το όλο εγχείρημα από αριστεριστές αξιωματικούς. Στη χώρα μας όλα πήγαν ομαλά. Και η χώρα μας μπαίνει πριν από αυτές τις χώρες στην ΕΟΚ. Αυτές οι χώρες βεβαίως μας αφήνουν πίσω τους. Δεν είναι τυχαίο. Η δική τους μεταπολίτευση ήταν καλύτερη από τη δική μας. Παντού. Στην οικονομία, στη λειτουργία του κράτους, στο πολιτικό κλίμα. Πάει η εισαγωγή. Η εισαγωγή είναι ένα αυτόνομο μικρό κεφάλαιο, με αρχή και τέλος. Το υπόλοιπο της μεταπολίτευσης, που είναι το κυρίως πιάτο, όπως θα το έλεγα, δεν έχει τελειώσει, είναι στο τραπέζι μας ακόμα. Οι Γάλλοι χρησιμοποιούν έναν όρο όταν πάτε στα καλά εστιατόρια, αυτό το πρώτο πιατάκι που σας φέρνουν με το ωραίο ορεκτικό είναι το amuse bouche. Είναι να δοκιμάσετε να σας ανοίξει η όρεξη για το επόμενο. Αυτό που τρώτε στην αρχή δεν σας διασφαλίζει αυτό που θα φάτε μετά. Λοιπόν, το μεν πρώτο μας αυτό μικρό πιατάκι ήταν εξαιρετικό και μετά αυτό το οποίο ακολουθεί αφήστατα να πάνε. Συγγνώμη. Γιατί αφήστατα να πάνε, γιατί εκτροχιαστήκαμε στην οικονομία. Δεν καταλαβαίνω. Το ότι αποκαταστάθηκε η δημοκρατία, οκ, είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη της διακυβέρνησης είναι εκτροχιασμός της οικονομίας, εκτροχιασμός του κράτους, εκτροχιασμός του πολιτικού κλίματος, το βλέπουμε ακόμα και σήμερα, και εκτροχιασμός της ποιότητας του πολιτικού προσωπικού, το οποίο χειροτερεύει συνεχώς. Ήταν κακό και χειροτερεύει. Η μεταπολίτευση ξεκινάει με μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της. Για μένα αυτό είναι από τα κρισιμότερα σημεία και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε μόνο όταν κάνουμε τις συγκρίσεις. Η μεν Ισπανία και Πορτογαλία γράφει τη δική της μεταπολίτευση με μια νέα σελίδα, γιατί είναι μακροχρόνιες δικτατορίες, οι οποίες από τη μια μεριά είναι κατάρα και από την άλλη είναι ευλογία. Γιατί είναι ευλογία? Διότι οι πολιτικοί οι οποίοι αναλαμβάνουν την τύχη της χώρας είναι καινούργοι πολιτικοί. Είναι φρέσκοι. Δεν έχουν παρελθόν. Δεν έχουν φορτία. Τι είναι σε σχέση με εμάς? Είναι πιο σύγχρονοι. Είναι πιο ικανοί. Είναι πιο συνενετικοί. Και η συνένεσή τους, μπορώ να σας πω, ότι έχει βγει μέσα από τη δυσκολία τους να περάσουν στη δημοκρατία. Εάν δείτε τις κρίσεις που πέρασαν μέχρι να φτάσουν στη δημοκρατία, τα βασικά τους κόμματα, η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά, συνασπίζονται μπροστά στους κινδύνους. Εμείς περάσαμε ωραία και ομαλά, την ξεχάσαμε τη συνένεση. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι η ορολογιακή βόμβα είναι η επιστροφή των παλαιών πολιτικών. Και οι παλαιοί πολιτικοί γυρίζουν αδιόρθωτοι. Είναι οι ίδιοι που οδήγησαν την προηγούμενη δημοκρατία, το προηγούμενο καθεστώς, στην κρίση. Ο μόνος που αλλάζει είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι και παίρνει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Δεν θα διαφωνήσω με τον Θανάση, ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν επιδέχεται κριτική. Βεβαίως επιδέχεται κριτική. Και η σοβαρότερη κριτική που του ασκώ στο βιβλίο είναι ότι άφησε το κόμμα του να αναπαλαιωθεί. Διότι δεν τον ενδιέφερε το κόμμα του. Ήταν ένας κλασικός δεγκολικός, ο οποίος τα παλιά τα παπούτσια το κόμμα έκανε τη δουλειά του και ήταν ευχαριστημένος. Κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο στάδιο μας κάνει μοντέλο μετάβασης δημοκρατίας. Το δεύτερο στάδιο τι μας κάνει? Μαύρο πρόβατο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δακτυλοδεικτούμενοι. Ένας φίλος μου λέει, μα γιατί χρησιμοποιείς τη λέξη «οι ρίζες του κακού» και ίσως έπρεπε να πεις τα άνθη του κακού και οτιδήποτε άλλο. Οι ρίζες του κακού, η λέξη ρίζες έχει επιλεχθεί συγκεκριμένα, γιατί πιστεύω ότι όλο αυτό το διάστημα της δεύτερης φάσης, έτσι, του κυρίως πιάτου, μπαίνουν ρίζες. Και όσο εύκολα μπήκαν οι ρίζες, τόσο δύσκολα ξεριζώνονται. Και θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο. Ανήκει στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σωστά. Αυτό το δρομολογεί. Η σκιά του απλώνεται πάνω από το στάδιο αυτό.
Το δεύτερο στάδιο, έχουμε άλλο ένα ενδιαφέρον φαινόμενο της μεταπολίτευσης. Η σκιά του Ανδρέα Παπανδρέου απλώνεται. Και δεν είναι μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου, στη σκιά του βαδίζουν και όλοι οι υπόλοιποι. Σε κανέναν από τους υπόλοιπους πολιτικούς δεν του άρεσε αυτό. Με αποχρώσεις βέβαια, έτσι, δεν είναι όλα ίδια, αλλά κατά βάση δεν αλλάζει η διαδρομή. Η διαδρομή που δρομολογεί ο Ανδρέας Παπανδρέου συνεχίζεται. Έρχεται βέβαια η κρίση του 2008 και η σαφρότητα έρχεται στην επιφάνεια. Ο Παπανδρέου δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι ένας εξαιρετικά χαρισματικός πολιτικός, αντικειμενικά ο ικανότερος όλων, ο ευφιέστερος όλων, κοσμοπολίτης και αποδεικνύεται ένας βέρος λαϊκιστής με την πραγματική έννοια του όρου λαϊκισμός. Υπάρχουν περιστασιακοί λαϊκιστές και ο Σαμαράς ήταν περιστασιακός λαϊκιστής και ο Γεωργάκης με το ΛΔΕΦΤΑ υπάρχουν και ο Τσίπρας στη δική του αντιπολιτευτική φάση. Βέρος λαϊκιστής ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και με τον τρόπο που κυβέρνησε. Είναι ενδιαφέρον ότι οι πιο σοφοί διανοητές που το ενετόπισαν τότε, γιατί όλοι, πολύ σωστά έλεγε ο Θόδωρος, όλοι μιλάμε για τον λαϊκισμό σήμερα και κυρίως είναι δεξιόστροφος ο λαϊκισμός, ήταν αριστεροί. Τα κείμενα του Ελεφάντη, αυτά τα σύντομα κείμενά του που έλεγε ότι η ιδεολογία του Πασόκ είναι λαϊκιστική και όχι σοσιαλιστική, είναι ιστορικά κείμενα. Ο Νίκος ο Μουζέλης που έκανε παραπομπές στον λαϊκισμό της Λατινικής Αμερικής, η δική μου έρευνα που δείχνει ότι ο Παπανδρέου πιο κοντά απ' όλα είναι στον Περόν. Και βεβαίως το εξαίρετο βιβλίο του Τάσου Παπά, ο οποίος είναι βιογράφος του Πασόκ στην ουσία και όλης αυτής της περίοδου του εκτροχιασμού, όπου είναι ο οικονομικός εκτροχιασμός, η μια βαθύτερη κουλτούρα, ζούμε πέρα από τα όρια μας, θα τα βγάλουμε πέρα. Η έννοια του λαϊκιστή μέσα από την πόλωση, διότι ο λαϊκιστής είναι αναπόφευκτα πολιτικός. Κοιτάξτε όλους τους λαϊκιστές σήμερα. Συγκρουσιακοί είναι, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτοί εκπροσωπούν το λαό, οι άλλοι είναι οι αντιλαϊκοί. Και βεβαίως μετά έχουμε τις μελέτες οικονομολόγων, οι οποίοι λένε ότι η δεκαετία του 80, αυτή του Χάρβαρντ που γράψαν εκείνη την περιβόητη μελέτη, ήταν η εποχή του λαϊκισμού. Και βεβαίως η μοιραία τετραετία είναι η πρώτη του 81-85. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να το περάσουμε έτσι απλά. Ότι το κράτος το ελληνικό ήταν πελατειακό είναι δεδομένο. Συμφωνούμε. Ούτε φταίει γι' αυτό ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου παρέλαβε πελατειακό κράτος. Τι έκανε όμως ο Παπανδρέου? Ο Παπανδρέου δημιούργησε μια αρπαγή του κράτους από το κόμμα. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι πέρα από λαϊκιστής έχουμε το πρώτο μαζικό κόμμα με χιλιάδες μέλη. Και αυτά τα μέλη μπαίνουν στο δημόσιο τομέα. Ο Παπάς δείχνει ότι μετά το 81, να σας πω ακριβώς το νούμερο, το 89% των στελεχών, των μελών του Πασόκ ήταν διορισμένοι στο κράτος. Το 89%. Σοβαρός πολιτικός επιστήμονας με την έρευνά του. Λοιπόν, τι είναι το κράτος? Το κράτος είναι η σποδηλική στήλη μιας χώρας. Θα πρέπει να χαιρόμαστε για τη μεταπολίτευση η οποία δημιουργεί το κράτος αυτό. Και προσέξτε, το κράτος αυτό δεν είναι μόνο του Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου το φτιάχνει. Αλλά η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Το ίδιο κράτος υπηρετεί. Όλοι το υπηρετούν αυτό το κράτος. Όλοι έχουν βολευτεί από αυτό που έκανε ο Ανδρέας. Πάμε στην εποχή της κρίσης για να καταλάβουμε τη σημασία του κράτους. Αναφερθήκατε πριν σε δηλώσεις Ευρωπαίων. Ο Τρισέ, όταν έφυγε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μίλησε ομά. Και είπε: κοιτάξτε, η Ελλάδα πράγματι έχει μια κρίση χρέους, έχει μια κρίση ελλημάτων, αλλά η πραγματική κρίση της Ελλάδος είναι κρίση του κράτους. Εκεί είναι το πρόβλημά σας. Και έχει απόλυτο δίκιο. Ένα Ινστιτούτο, το Fund for Peace, το οποίο μετράει με διάφορους δείκτες το πότε έχουμε αποτυχημένο κράτος, failed state, γιατί αυτό ελέγχθη πολλές φορές κατά τη διάρκεια της κρίσης για την Ελλάδα, μας τοποθετούσε την εποχή της κρίσης στην 138η θέση από 178. Είχαμε ουσιαστικά ένα failed state, αποτυχημένο κράτος. Ένας άλλος του Δούνου του, και μάλιστα από αυτούς που κάνανε και αυτοκριτική, ότι και εμείς στο Δούνου του, ξέρετε παιδιά, κάναμε λάθη, είπε λέει από τις εμπειρίες μου, λέει ένα κράτος, λέει τις δικές μου εμπειρίες με ένα κράτος, λέει μπορώ να συγκρίνω την Ελλάδα με το κράτος της Αιγύπτου. Ως Αλεξανδρινός, σας λέω το κράτος της Αιγύπτου είναι εφιάλτης.
Μην νομίζετε ότι ο δικός μας είναι πολύ μικρότερος εφιάλτης. Τι γίνεται με το αποτυχημένο αυτό κράτος όταν ξεσπάει η κρίση? Όλοι το υποστηρίζουν. Ποιος έκανε μεταρρυθμίσεις? Έκανε μεταρρυθμίσεις ο Γιώργος Παπανδρέου? Έκανε εν συνεχεία μεταρρυθμίσεις ο Σαμαράς? Όχι βεβαίως. Αυτοί το φτιάξαν το κράτος. Αυτό έχει δίκιο ο Καρτερός. Δεν έκανε ο Τσίπρας για άλλους λόγους. Βεβαίως και ο Τσίπρας έχει τις ευθύνες του. Για άλλους λόγους. Αλλά αυτοί το φτιάξαν το κράτος. Τα δύο μεγάλα κόμματα. Λοιπόν, φτάνουμε στη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε ότι ο Καραμαλής δεν το αλλάζει στο κόμμα του. Η Νέα Δημοκρατία ήταν από την αρχή ένα άρρωστο κόμμα. Δεν τους αρέσει όταν τα λέω αυτά. Ήταν βαθύτατα άρρωστο. Και φαίνεται από τις εκλογές ηγεσίας. Ξέρετε τι έκανε το ισπανικό κεντροδεξιό κόμμα όταν βρέθηκε απέναντι στον Γκονζάλες? Έναν σύγχρονο πολιτικό, πολύ πετυχημένο σοσιαλδημοκράτη και χαρισματικό. Διάλεξαν έναν νέο άνθρωπο τελείως διαφορετικό. Έναν οικονομολόγο, τον Αθνάρ, και στο τέλος του Αθνάρ τον νίκησε και τον οδήγησε και σε παρέτηση. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν να εκλέξει αρχηγούς? Τι έβγαλε ο κομματικός της μηχανισμός ο άρρωστος? Έβγαλε τον Ευάγγελο Αβέροφ, ο οποίος έφτιαξε κομματικό μηχανισμό ακριβώς σαν και αυτό του Πασόκ. Ακριβώς το ίδιο και στο συνδικαλιστικό και όλα τα σχετικά. Και εν συνεχεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Περνάμε δε μια φάση τώρα αγιοποίησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Μητσοτάκης, αν μπορούμε να τον επενέσουμε, πρέπει να τον επενέσουμε για ένα πράγμα. Ότι είπε σκληρές αλήθειες. Αυτό είναι αλήθεια. Τις είπε όταν έπαψε να είναι πρωθυπουργός. Ήταν ένας κατά βάση αποτυχημένος πρωθυπουργός. Απλώς κάπως κούνησε το καράβι προς την ελεύθερη οικονομία όπως έπρεπε, αλλά αρκεί να θυμηθούμε την κριτική που το ασκούσε τότε ο Ζολώτας ότι δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις. Δεν συντόνιζε την κυβέρνησή του και επίσης ήταν εξαιρετικά πολιτικός οδηγώντας τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο με ελάχιστα στοιχεία. Για να σκεφτούμε πού υπάρχει τώρα μέσα από όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε, πού υπάρχει συνένεση των δύο μεγάλων κομμάτων με τη διαδρομή αυτή. Είναι μία σύμπλευση. Προάσπιση του κομματικού κράτους. Και οι δύο συμφωνούν. Αυτή είναι η μεγάλη πληγή της χώρας. Και το κράτος και τα κόμματα και το πολιτικό προσωπικό καθρεφτίζουν το ένα το άλλο. Είναι σιαμαίοι. Τι έχουμε μετά? Άλλο ένα φαινόμενο ευρύτερο, το οποίο μου δείχνει πόσο άρρωστη ήταν το κυρίως πιάτο της μεταπολίτευσης. Δημιουργούνται κομματικοί μικρόκοσμοι, γιατί αυτοί πια είναι μικρόκοσμοι, αλώνουν το κράτος και έχουν κοινά συμφέροντα. Ο Παύλος έκανε πολύ ωραίες αναφορές ιστορικές. Αυτοί οι μικρόκοσμοι τι κάνουν? Καταρχήν δεν ανανεώνονται και αποθούν τους ικανούς. Είναι στον κόσμο τους, αυτά τα κόμματα ήταν στον κόσμο τους. Γι' αυτό και πάθαν και σοκ με τη νίκη του Τσίπρα. Δεν περιμένανε. Νομίζαν πάντα θα κυριαρχούν. Και πνίγουν τις όποιες άνευρες ηγεσίες βγαίνουν από τα κόμματα αυτά, όσες από αυτές θα ήθελαν κάτι να κάνουν. Όπως ο Σιμίτης που ήταν μια ενδυνάμει ευκαιρία, αλλά φοβόταν το κόμμα του, και όπως ο Καραμαλής, ο οποίος είχε όλες τις καλές προθέσεις, αλλά αγκάλιασε το κόμμα του και ξέχασε ότι το κόμμα του ήταν σούπερ τοξικό. Και η χώρα τι κάνει? Πάει χωρίς φρένο. Πού πάει? Σε αυτά που ο Καρτερός λέει, γράφω για την Άβυσσο. Πάει προς τα εκεί. Λοιπόν, τι είναι η επόμενη πρωθυπουργή, μα πώς να μην σταθεί στον καθένα? Γιώργος Παπανδρέου, ο χειρότερος της περίοδου της κρίσης. Γιατί ήταν ο χειρότερος? Γιατί δεν είχε καν έλεγχο για να τον χάσει. Δεν τον είχε τον έλεγχο. Το είπε ο αδελφός τον Νίκος, λέει, ο Γιώργος λέει, δεν ελέγχει τους υπουργούς, είναι δημοκράτης. Τι κάνανε οι υπουργοί? Δεν κάνανε καμία μεταρρύθμιση. Πάει αυτός. Ο Σαμαράς ήταν πιο πείσμον, ήταν εργατικός ο Σαμαράς, δεν λέω. Αλλά τι ήταν ο Σαμαράς? Ήταν λαϊκιστής στην αντιπολίτευση, ήταν λαϊκιστής στο μεδούλι του και στο τέλος έγινε λαϊκιστής. Ήταν υπερδεξιός και έκανε και τα ανοιγματάκια του τα υπόγεια στη Χρυσή Αυγή. Και μετά έρχεται ο Τσίπρας. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι θαυμαστής του Τσίπρα. Εγώ πιστεύω ότι είμαι ρεαλιστής απέναντι στον Τσίπρα. Δηλαδή το να βγω και να πω ότι ο Τσίπρας δεν έχει μέλλον σημαίνει ότι είμαι στον κόσμο μου. Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας έχει μέλλον. Θα μπορούσε να έχει καλύτερο μέλλον. Έχει δίκιο σε αυτό ο Παύλος. Θα μπορούσε να αξιοποιήσει όλα αυτά τα επικοινωνιακά του προσόντα πολύ καλύτερα, με μεγαλύτερη σοβαρότητα, με μεγαλύτερη συνέπεια. Αλλά κοιτάξτε,
είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος είναι επιπόλαιος, αυτή είναι μια αδυναμία του, παρά τις αντοχές του, και ο οποίος ενηλικιώνεται κατά από πίεση. Φυσικά ενηλικιώνεται με κόστος για τη χώρα, έτσι. Και βεβαίως η χειρότερη του φάση είναι ο Βαρουφάκης. Στο φίλο μου το Θανάση, εγώ τα είχα πει. Του λέω, τι τον βάζετε αυτόν, αφού δεν θα τον ελέγχετε αυτόν. Είναι δυνατόν να βάλεις κεντρικό διαπραγματευτή άνθρωπο τον οποίο δεν θα ελέγχεις εκ χαρακτήρως, διότι αυτός κοιτάζει τον καθρέφτη και λέει είμαι μεγάλος. Ούτε ο Βαρουφάκης δεν ελέγχει τον εαυτό. Ούτε ο Βαρουφάκης δεν ελέγχει τον εαυτό. Κοιτάζει τον εαυτό στον καθρέφτη κάθε μέρα και ανάλογα αποφασίζει. Λοιπόν, και βεβαίως όλη αυτή την εποχή της κρίσης, τι συμβαίνει, όλες οι αντιπολιτεύσεις είναι πολιτικές. Όλες. Όλες. Δεν χαρίζονται σε κανέναν, αυτά δεν ισχύουν στις άλλες χώρες. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία δεν γίνανε αυτά. Στην Κύπρο δεν γίνανε αυτά. Θέλω εδώ να σας, παρενθετικά να σας πω το εξής. Αυτό του είδους το κράτος που φτιάχτηκε στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι ποιος από εσάς είπε που. Α, νομίζω εσύ το είπες για το Βίζερ, που συναντάει ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η λειτουργία αυτού του κράτους. Στην Κύπρο τι γίνεται. Στην Κύπρο διευθύνει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου δεν αντικαθίσταται, εννοείται, από το πολιτικό του προϊστάμενο. Δεν υπάρχουν ούτε Γενικοί Γραμματείς, ούτε Ειδικοί Γραμματείς, δηλαδή κομματικά στελέχη. Θα συνεργαστεί με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου του. Συν βέβαια ότι έχουν και κάποια κουλτούρα πόλωση μεγαλύτερη από τη δική μας, παρά τα χάλια και του δικού τους πολιτικού συστήματος στη φάση αυτή. Και ο Υπουργός έχει δικαίωμα δύο μετακλητούς υπαλλήλους να πάρει μαζί του. Αν έχει παραπάνω, πρέπει να τους πληρώσει από την τσέπη του. Από την τσέπη του. Λοιπόν, και πάρα πολλές φορές σε σκέψη, αν πας στο κράτος και έχει έρθει κάποιος τρίτος, είναι εθελοντής. Έρχεται ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και λέει: εγώ, παιδιά, ήρθα να βοηθήσω την πατρίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε. Αυτό είναι το σκηνικό. Τώρα, με βάση αυτό το σκηνικό, τι εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον. Να πούμε ότι η μεταπολίτευση έχει μέσα τις δυνάμεις για να εκτιναχθεί η χώρα, να πάρει μπρος, να σκαρφαλώσει, να κάνει αυτά που δεν έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, στατικά αν το δούμε, κάποια χειρότερα έχουν αποφευθεί. Για την ώρα έστω, έτσι, γιατί με το πολιτικό κλίμα που έχουμε δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Άρα θα έλεγα ότι το μέλλον, για να δικαιώσω και το φίλο μου το Θανάση που μου λέει ότι είμαι απεσιόδοξε, το μέλλον μας είναι κάτι μεταξύ σκοτεινού και σκιερού. Το σκιερό είναι το καλό σενάριο. Κάθε φορά ψάχνω να βρω λέξεις για να πω ποιο είναι το καλό σενάριο. Τώρα θα πω σκιερό. Λοιπόν, τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχουμε σε αυτό το σύστημα. Η απάντηση δίνεται με ένα ερώτημα. Τι μέλλον μπορεί να έχει η χώρα με το παρόν πολιτικό, προσωπικό και κομματικό σύστημα. Το πολιτικό προσωπικό γίνεται πιο φτωχό παρά ποτέ. Δεν μπορεί να ενώσει τις ισχνές δυνάμεις του, γιατί ισχνές είναι δυνάμεις του. Κόμματα και πολιτικοί ανταγωνίζονται ένας τον άλλον λισοδός σε επίπεδο αδυναμιών. Και προσέξτε, γιατί λέχθηκαν όλοι οι παρεμβαίνοντες, είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Για να μην είμαστε μηδενιστικοί. Παγκοσμίως έχουμε μια κρίση πολιτικού προσωπικού. Παντού. Αν δείτε πολλούς ηγέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αναφωνεί κανένας, λέει, είναι δυνατόν. Η Τερέζα Μέη, ο Τραμπ και τόσοι άλλοι. Όμως, για άλλες χώρες, έχω και το περιοδικό τώρα μαζί με το προτελευταίο New Statesman, που αναφέρεται στην Αμερική, ορισμένες χώρες έχουν υποδομές, έχουν υπόβαθρα, έχουν δομές. Δηλαδή, η πολιτική, αυτό λένε για τον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι αυτοκαταστροφικός, αλλά έχει ένα ολόκληρο σύστημα από κάτω, το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει και το οποίο έχει τις δικές του λειτουργίες. Άρα δεν μπορεί να την καταστρέψει στην Αμερική ο Τραμπ και να θέλει. Λοιπόν, ακόμα και στην Κύπρο υπάρχουν τέτοιου είδους δομές, γιατί και η Κύπρος περνάει μια σοβαρότατη κρίση πολιτικού προσωπικού. Λοιπόν, στη χώρα μας τι κυριαρχούν τώρα, φτώχεια του πολιτικού προσωπικού, πόλωση, σαθρό κράτος. Μερικές φορές, ξέρετε, λέμε, συζητάω και με φίλους και μου λένε, δεν μπορεί ρε παιδί μου, δεν πάει άλλο, τα πράγματα θα στρώσουν. Δεν πάει άλλο.
Τι σημαίνει δεν πάει άλλο? Δεν αντέχω άλλο. Αλλά επειδή δεν αντέχω εγώ, θα αλλάξει η πραγματικότητα? Θα αλλάξουν τα κόμματα? Θα αλλάξει το κράτος? Πολύ περισσότερο όταν μέσα σε όλα που έχουμε είναι αυτή η πόλωση και ο διχασμός. Και πρόσφατα φαινόμενα τα είδαμε τις τελευταίες μέρες. Η μοίρα της χώρας λοιπόν κρίνεται εκεί ακριβώς που υπάρχει το πρόβλημα. Στις ρίζες του κακού. Όσο αυτές παραμένουν, η χώρα θα είναι στο έλεος τους. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.